ευχάριστη μέρα για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αν επιβεβαιωθούν, επειδή βλέπω έχουμε κριτήριο τις μέσες τιμές, αν επιβεβαιωθούν οι μέσες τιμές, μιλάμε για ένα θετικό βήμα. Με βάση τη μέση τιμή είστε στο 7. Ναι. Είσαστε ήδη ανεβασμένοι από το 2019 και μπορεί να πάτε και ακόμα παραπάνω. Και τώρα, επειδή διαθέτω και τυχαίνει ορισμένα στοιχεία στην Αττική, αυτό σημαίνει ότι στην Αττική μπορεί να είμαστε τρίτο κόμμα στις μεγάλες εργατικές λαϊκές γειτονιές Αττικής με διψήφια ποσοστά. Αν επιβεβαιωθούν βέβαια έτσι, αυτά τα στοιχεία. Ναι. Πάντα. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα αυξημένο ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, περισσότεροι βουλευτές, θα είναι στηρίγματα από αύριο στους αγώνες, γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια αντιλαϊκή πολιτική, διότι ο δρόμος που μας έχει φέρει μέχρι εδώ πέρα συνεχίζεται, είναι αδιέξοδος για το λαό. Ακριβώς για να μπουν εμπόδια θα κατατεθούν δηλαδή τα ψηφοδέλτια που πέσανε μέσα στις κάλπες του ΚΚΕ, θα επιστρέψουν τώρα σε μια προσπάθεια για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο ένα εργατικό λαϊκό κίνημα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια καλύτερη προοπτική. Ορίστε. Συνολικά το αποτέλεσμα πώς το βλέπετε, πέρα από το ποσοστό που αφορά το δικό σας κόμμα? Κοιτάξτε, μέσα δείχνει μια προσπάθεια που χρειάζεται να συνεχιστεί για να αφήσουν στην άκρη ο λαός μας τα εκβιαστικά διλήμματα τα οποία τίθενται, για να φύγει από τη μέση ότι αυτός ο δρόμος που μας έχει φέρει μέχρι εδώ πέρα δεν μπορεί να οδηγήσει σε διέξοδο παρά μόνο να γεμίζει με προβλήματα βάσανα. Και γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αυτή την περίοδο στις δημοσκοπήσεις υπάρχουν ορισμένα ποιοτικά στοιχεία. Ένα τέτοιο ποιοτικό στοιχείο ήταν στην Έτερον, που στην απάντηση στο ερώτημα πώς πιστεύετε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά σας, η απάντηση είναι με αγώνες, με συλλογική οργάνωση μέσα από το κίνημα. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο που μπορεί να συναντηθεί, ναι, με την προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που είναι μαζί και δίπλα σε οτιδήποτε αντιμετώπισε ο λαός μας τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο, όχι απλά δεν δείχνει ανοχή ή στήριξη σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση, αλλά θα είναι στην πρώτη γραμμή για να την αντιμετωπίσει όπως έκανε μόνο του το ΚΚΕ απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.